Καλησπέρα, χάρηκα που βγήκατε. Χρόνια πολλά σε όλους για τη γιορτή που είχαμε τώρα, και, σε αυτή τη εβδομάδα για την Πάσχα. Και ελπίζω ότι όλοι περάσατε πολύ καλά. Έχουμε και τώρα πιο χαλαρά με την καραντίνα και μπορούμε να μετακινούμαστε και σε λίγες μέρες θα έχουμε ακόμα πιο περισσότερη ελευθερία σε μετακινήσει. Αυτά είναι καλά νέα. Έχουμε και επίσης και καλά νέα στην εταιρεία. Αλλά τα νέα μας θα το πούμε την Τρίτη. Γι' αυτό παρακαλούμε να έρχεστε την Τρίτη. Ας σήμερα θα σας πω απλά βήματα που οδηγούν στην επιτυχία. Λοιπόν, ξεκινάμε. Με λένε Όλγα Παγκατάεβα. Είμαι επιμελητής της Ελλάδος από την εταιρεία Skyward Community και έχω επίπεδο expert στην εταιρεία. Εδώ βλέπετε φωτογραφίες που είμαι αριστερά με το δημιουργό της τεχνολογίας Skyway Ανατόλη Γιουνίτσκι και εμείς εδώ μέσα στο Unibus και στο δεξί φωτογραφία στο σταθμό υπεργρήγορο Unibus πάλι στο τεχνοπάρκο της Λευκορωσίας. Και πάλι σας δείχνω φωτογραφίες από το EcoFest 2 χρονιές εδώ, που πήγαμε με τις συνεργάτες, με τους ανθρώπους που θέλανε να πάνε μαζί μου. Επισκεφτήκαμε τεχνοπάρκο, κάναμε βόλτα στα Unibus και σε λίγο θα γίνει ανακοίνωση πότε θα έχουμε επόμενο EcoFest φέτος και μπορούμε να παραγγείλουμε εισιτήρια, όποιος επιθυμεί. Πάντως θα περάσετε φανταστικά. Και να έρθουμε εμείς τώρα στο business, πώς να κάνουμε business, πώς να συνεργαζόμαστε με την εταιρεία και πώς μπορούμε να επιτύχουμε με τόσο ωραία ευκαιρία. Δηλαδή, κοιτάξτε, υπάρχουν άνθρωποι που μπαίνουν μόνο σαν επενδυτές στην εταιρεία, υπάρχουν αυτοί που θέλουν να κερδίζουν χρήματα και τώρα. Και λοιπόν, πώς να κερδίζουμε χρήματα τώρα. Το δικτυακό business βασίζεται σε συνεργασία με τα καινούρια άτομα. Δηλαδή, το business μας πρέπει εμείς πάντα να επικοινωνούμε με καινούρια άτομα. Και όλοι, όταν αρχίζουμε να κάνουμε επικοινωνία με τα καινούργια άτομα, εμείς γινόμαστε σπόνσοροι. Και υπάρχει 7 στόχοι το σπόνσορα, που τώρα να λέμε ένα-ένα, το κάθε αυτό. Το πρώτο, πριν να ξεκινήσουμε, πριν να ξεκινήσουμε εμείς να επιλέγουμε καινούργια άτομα, να μιλάμε με καινούργια άτομα, πρέπει να θέσουμε στόχο με έξυπνο σύστημα SMART. Τη λέξη SMART στα ελληνικά σημαίνει έξυπνος. Και κάθε γράμμα σε αυτή τη λέξη έχει τη σημασία της. Δηλαδή, ο στόχος μας πρέπει να είναι συγκεκριμένος. Το πρώτο γράμμα, το δεύτερο είναι M, είναι μετρήσιμος, δεν μπορούμε να μετρήσουμε. Το τρίτο γράμμα πρέπει να ρεαλιστικός να είναι, το τέταρτο είναι ρεαλιστικός και το ρεαλιστικός και το τι να είναι step χρόνο που να επιλέξουμε, δηλαδή να κανονίσουμε συγκεκριμένο χρόνο που θα φτάσουμε σε αυτό το στόχο. Δηλαδή, τώρα εγώ να σας πω λιγάκι με ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε. Για να ξεκινήσουμε, όπως το είπαμε, business, πρέπει να βλέπουμε μπροστά μας ένα στόχο που θέλουμε να φτάσουμε, τι θέλουμε να επιτύχουμε για να προχωρήσουμε τη δουλειά μας. Ο καθένας από εσάς έχει κάποιο στόχο, κάποια ζήτηση στη ζωή του.
Σε κάποιον λείπει ένα σπίτι, σε κάποιον λείπει ένα όχημα, κάποιος θέλει να πρικίσει τα παιδιά τους ή να σπουδάσει τα παιδιά. Δηλαδή, ο καθένας έχει κάποιο στόχο. Εσείς με καταλάβατε τώρα και πρέπει αυτή τη στιγμή ο καθένας να ζωγραφίσει το στόχο σας, το μυαλό σας και να περιγράψετε το στόχο στο χαρτί, καλύτερα να κάνετε αυτό, με αυτό το σύστημα, με το σύστημα SMART. Δηλαδή, πόσο χρήματα χρειάζεται για να είναι ρεαλιστικό ο στόχος σας. Αν αντιστοιχεί σε εσάς, δηλαδή αν πρέπει και να είναι συνεργάσιμος με εσάς ο στόχος, πρέπει να είναι ρεαλιστικός και σε ποιο χρονικό διάστημα να φτάσετε σε αυτό το στόχο. Καθαρίστε βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους. Δηλαδή, μπορούμε αυτός ο ένας μεγάλος και έχουμε και πιο μικρούς που πρέπει να φτάσουμε στον δρόμο, ναι, προς το μεγάλο. Γι' αυτό, στην αρχή, καλό να κοιτάξουμε εμείς λιγάκι στο παρελθόν και να σκεφτόμαστε τι έχουμε κάνει για τα τελευταία 5 χρόνια, πού έχουμε φτάσει, τι έχουμε καταφέρει και τώρα να βάζουμε στόχο για να φτάσουμε πολύ περισσότερα αυτά που δεν είχαμε καταφέρει ποτέ, ναι, γιατί αφού πριν δεν είχατε κάνει αυτή τη δουλειά που θα κάνετε τώρα, εσείς κάνοντας αυτή τη δουλειά πρέπει οπωσδήποτε να φτάσετε στόχο που θέλετε. Και το μεγάλο στόχο περίπου, ας πρέπει να κάνουμε ένα σπίτι, θέλω ένα σπίτι, μπορώ να φτάσω σε 5 χρόνια και το κάνουμε, μετά κόβουμε σε πιο μικρό χρονικό διάστημα. Τι θέλω να φτάσω, πού θέλω να φτάσω σε ένα χρόνο, σε 6 μήνες και πού πρέπει να φτάσω σε ένα μήνα. Δηλαδή, ποια βήματα πρέπει να κάνω σε ένα μήνα. Ενημερώστε την οικογένεια και τους φίλους σας για τους στόχους σας. Γιατί κάνουμε αυτό. Πάλι αυτό θα είναι ένα κίνητρο για εμάς για να προχωρήσουμε προς το στόχο σας. Προς το στόχο. Μια στιγμή να δω ποιος μπήκε. Ναι, ωραίο, ευχαριστώ. Γιατί κίνητρο, γιατί όταν θα πούμε σε γνωστούς και στους φίλους για αυτά που έχετε σκεφτεί, αυτά που θέλετε να καταφέρετε, αυτό θα είναι ένα πρόξιμο από πίσω ότι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να φτάσουμε εκεί, να μην μας κοροϊδεύουν, να μην το πούμε ότι είμαστε απλά έτσι, μπλα μπλα μιλάμε και δεν το κάνουμε τίποτα στη ζωή, έτσι. Γι' αυτό να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους, μπορείτε και να αποσκεφτείτε, αν δεν θα καταφέρω αυτό, θα σου δώσω περιπίν το κομπιούτερ μου ή να σου αγοράζω καινούριο κινητό, αν δεν θα καταφέρω. Θα είναι αυτό και άλλο ένα κίνητρο για να προχωράτε μπροστά. Γιατί το κάνουμε αυτό, γιατί στο δικτυακό business δεν έχετε αφεντικό από πάνω εσάς, απλά έχετε συνεργάτης και καλό αν έχετε έναν το απάνω σας ένα leader που να σας βοηθάει και να σας πρόχνει. Αλλιώς πρέπει εσείς θα κάνετε όλα μόνοι σας. Δηλαδή δεν έχουμε ωράρια εργασίες να πούμε ότι ο άνθρωπος πάει στη δουλειά όπως κανονικά δουλεύει 8 ώρες και παίρνει τόσο μισθό το μήνα, έτσι όπως συνηθίσαμε σε κανονική δουλειά. Στο δικτυακό είναι ελεύθερο ωράριο και πρέπει να καταλαβαίνουμε όμως, αν δεν θα δουλεύουμε κάποιες ώρες, αν δεν θα κάνουμε τουλάχιστον 3 ώρες την ημέρα, 4 την ημέρα, δεν μπορούμε να θέλουμε 10-20 φορές περισσότερα παρά παίρνουμε από το 8 ώρο που δουλεύουμε κάθε μέρα σε σταθερή δουλειά. Το καταλαβαίνετε αυτό, έτσι. Για να επιτύχουμε σε πολλά, σε μεγάλο στόχο, πρέπει και να αφαιρούμε και περισσότερο χρόνο. Αν θέλετε να εκπληρώσετε τα όνειρά σας, πρέπει να μετατρέψετε σε στόχους σας.
τι διαφορά έχει όνειρο με το στόχο. Το όνειρο όταν καθόσαστε στο καναπέ και σκεφτόσαστε ότι αν θέλω ένα σπίτι μεγάλο με πισίνα ή κάτι άλλο που θέλετε, μήπως θέλετε ένα ακριβό αυτοκίνητο και απλά σκέφτεστε μία, δύο, τρεις φορές. Μπορείτε να σκέφτεστε και ένα χρόνια και πέντε χρόνια. Και όλα στο καναπέ. Αυτό είναι όνειρο. Ο στόχος, όταν σκέφτεστε και σκέφτεστε πρώτα, το κάνετε όνειρο και μετά κάνετε πρόγραμμα. Πότε να κάνω, όπως σας έδειξα από πριν, τι θα κάνω εγώ σε 6 μήνες, πού πρέπει να φτάσω, σε 1 μήνα, τι πρέπει να κάνω. Σε πόσο καιρό, δηλαδή πρώτα κάνουμε σε πόσο καιρό να πάρω αυτό το σπίτι, αυτό το αυτοκίνητο και μετά μοιραζόμαστε σε πιο μικρά βήματα. Αυτό είναι στόχος. Δηλαδή, ο στόχος όταν κάνουμε και πρόγραμμα και μετά κάθε μέρα κάνουμε βήματα. Δηλαδή, το πρώτο είναι όνειρο, μετά κάνουμε στόχο και κάνουμε βήματα. Και το πρώτο τι πρέπει να κάνουμε στο πρώτο μήνα θα φτάσουμε στο επίπεδο leader. Είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό. Στο επίπεδο leader μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα μέσα στο back office σας, στο Skyward Community. Και καλό να καταφέρουμε στο δεύτερο μήνα να φτάσουμε στο επίπεδο master. Πώς το κάνουμε αυτό? Απλά σε 3 καλύτερες συνεργάτες που έχετε κάνει, να βοηθήσετε να φτάσουν στο επίπεδο leader και να μεγαλώσετε λιγάκι γενικό όγκος της ομάδας. Προσωπικό δίκτυο, το κλειδί της επιτυχίας σας. Είναι πολύ βασικό στο δικτυακό business να έχουμε πολλούς συνεργάτες και όχι μόνο συνεργάτες δικιάς προσωπικές, δηλαδή πιλάτες προσωπικές, αλλά και να κάνει την πιλατεία στους συνεργάτες σας. Αυτές που θέλουν να κάνουν business, όποιος θέλει, όχι να μπει μόνο να περιμένει όταν θα πάρει χρήματα από την επένδυση που έχει κάνει, όποιος να θέλει να κάνει συνεργασία, πρέπει να τους βοηθήσετε να κάνουν δίκτυο. Το δεύτερο, τι πρέπει να κάνει ο κάθε leader, δηλαδή ο καθένας από εμάς, να κάνει λίστα επαφών, επειδή αυτό είναι το πιο πολύτιμο στοιχείο της υπηρεσίας σας. Και πολύ βασικό να κάνουμε στο τετράδιο, όχι στο τηλέφωνο, γιατί μπορείτε πιο περισσότερα πράγματα να σημειώνετε στο τετράδιο. Εκτός από το τηλέφωνο, τη διεύθυνση και άλλα πράγματα, μπορείτε να σημειώνετε και χαρακτηριστικά, αυτόν τον άνθρωπο, αυτόν τον πελάτη. Και όταν κάνουμε λίστα επαφών, καταρχήν πρέπει να καταλαβαίνετε, όσο μεγαλύτερη λίστα επαφών να έχετε, τόσο μεγαλύτερο business θα έχετε. Αυτό το πριν να ξεκινήσετε να κάνετε, πρέπει να καταλάβετε αυτό. Δηλαδή, σε κάθε business βάζετε κάποια περιουσιαστικά στοιχεία, ναι. Και να επιστρέψω λίγο στο παλιό slide. Περιουσιαστικά στοιχεία, δηλαδή συνήθως είναι αυτά χρήματα και πολύ μεγάλα χρήματα στο κανονικό business, ναι. Σε εμάς είναι όσο πιο μεγάλη λίστα επαφών θα έχετε, τόσο μεγαλύτερο business αποτέλεσμα θα έχετε, γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή η λίστα μετά θα μικρύνει πάρα πολύ και θέλουμε και πρέπει συνέχεια να τις ανανεώνουμε. Και όταν φτιάχνουμε λίστα, μην φιλτράτε τις επαφές και μην αποφασίστε για αυτούς. Απλά γράφουμε όλους γνωστούς. Μπορείτε να ανοίξετε κινητό, να αντιγράψετε όλες τις επαφές που έχετε στο κινητό σας. Μπορείτε να πάρετε από κάποιο messenger ανθρώπους πάλι να αντιγράφετε. Όσο περισσότερους ανθρώπους θα έχετε, τόσο καλύτερα θα είναι για εσάς. Και μην κάνετε προβλέψεις και μην κάνετε υποθέσεις. Δηλαδή, μην το σκέφτεστε ότι ένας θα πάει, αυτός θα δουλεύει, άλλος στο αν δεν ταιριάζει. Δηλαδή, το μιλάμε με όλους, προτείνουμε σε όλους. Ποτέ δεν ξέρουμε ποιος
θα έρθει μαζί μας. Να δίνετε τις κάρτες σας και να μαζεύετε τις κάρτες. Αυτό πάλι σας βοηθάει να μεγαλώνετε τη λίστα επαφών. Γιατί πρέπει συνέχεια να μεγαλώνουμε. Όταν πάτε κάπου, να δίνετε τη κάρτα σας και να ζητάτε και από τον άνθρωπο τη κάρτα του. Έτσι μεγαλώνετε κάθε φορά τη λίστα σας. Η επαγγελματική σας κάρτα, το πρόσωπό σας, το καταλαβαίνετε. Όταν είστε, θεωρείτε σοβαρός businessman, όταν έχετε κάποια εταιρεία, πρέπει να έχετε και κάρτα της εταιρείας. Γι' αυτό μας δίνουν μακέτες για να εκτυπώσετε τη κάρτα Skyward Community. Θα ζητήσετε σε μένα και να σας δώσω για να εκτυπώσετε. Είναι πολύ βασικά να έχετε τις εταιρείες. Η επιτυχία σας ξεκινά από τη δημιουργία μιας λίστας επαφών, όπως είπαμε, και μετά τις μοιράζουμε στο υποψήφιο επενδυτή και υποψήφιο συνεργάτη. Μεταξύ αυτά μπορούν να αλλάζουν, δηλαδή ο επενδυτής μπορεί να γίνει και συνεργάτης κάθε στιγμή και το γράφουμε εκεί. Γιατί το κάνουμε αυτό, γιατί όποιος είναι συνεργάτης πρέπει περισσότερο να δίνουμε χρόνο, περισσότερο να πιο συχνά να τον παίρνουμε τηλέφωνο, να τον ενοχλούμε. Στο επενδυτή αρκετά να στέλνουμε πληροφορίες για την εταιρεία, θα το βάλετε μέσα στο chat μας που έχουμε και στο Messenger και στο Viber με ελληνική γλώσσα και στο Skype. 3 chat έχουμε με ελληνική γλώσσα. Και καμιά φορά να παίρνετε τηλέφωνο, να το φημίσετε και να μην ξεχάσει να πληρώσει την δόση του. Δηλαδή, αυτά πρέπει να σημειώνουμε σε εκείνη τη λίστα επαφών που σας είχα πει. Μη σπαταλάτε το χρόνο σας σε αρνητικούς ανθρώπους. Απλά ψάχνουμε θετικούς ανθρώπους, έτσι. Δεν είναι όλοι θα έρθουν με εσάς. Ο καθένας έχει το δικαίωμα στην άποψή του. Όπως βλέπετε εδώ, το ίδιο αριθμό. Ένας βλέπει σαν 9, άλλος βλέπει σαν 6. Αφήστε τον άνθρωπο με τη σκέψη αυτή που έχει. Κατάλαβα ότι δεν θέλετε, ίσως γνωρίσετε κάποιον που θα θέλει να κερδίσει χρήματα. Σε ποιον λέμε έτσι, λέμε όταν, δηλαδή και άλλος ένας τρόπος να μεγαλώνετε τη λίστα επαφών σας. Δηλαδή, εμείς τώρα κοιτάμε όλοι οι τρόποι πώς μεγαλώνουμε τη λίστα επαφών. Όταν έρχεται ένας άνθρωπος που αρνείται, που δεν το θέλει να συνεργαστεί μαζί μας, δεν θέλει να κάνει επέμβηση, ρωτάμε από αυτόν κάποιους ανθρώπους που μήπως θέλει αυτή τη στιγμή να κερδίζει χρήματα. Ναι, και μπορεί αυτός ο άνθρωπος να σας δώσει κάποιους ανθρώπους που πάλι να βάλουμε μέσα στη λίστα. Δηλαδή, προσπαθείτε από κάθε άνθρωπο που το μιλάτε να πάρετε και στοιχεία άλλων ανθρώπων για να μεγαλώνετε πάντα τη λίστα σας. Αυτό το έργο δεν είναι για όλους. Όπως και δεν είναι όλοι οι άνθρωποι που μπορούν να γίνουν γιατροί, δάσκαλοι, δικηγόροι κλπ. Το ίδιο δεν είναι όλοι θα θέλουν να επενδύσουν. Έτσι, εμείς απλά ψάχνουμε αυτούς όποιους θα θέλει. Αν αρέσει σε κάποιον, θα αρέσει και στους φίλους του. Αυτό πάλι και άλλος ένας τρόπος. Υπάρχουν άνθρωποι που σας συμπαθούν. Σίγουρα θα υπάρχει και αυτός κάποιος φίλο και που να συμπαθήσει σε εσάς και μπορεί και να θέλει να συνεργαστεί μαζί σας. Αυτά είναι όλα και άλλος ένας τρόπος να μεγαλώνουμε τη λίστα. Να κάνετε μια τηλεφωνική κλήση. Συγγνώμη, αυτό όταν πάμε εμείς βοηθάμε στο συνεργάτη και πάλι μεγαλώνει η ομάδα μας, ναι. Το να κάνετε μία τηλεφωνική κλήση δεν είναι τρομακτικό, δείξτε το αυτό. Όταν βρίσκουμε ένα άτομο που θέλει να κάνει συνεργασία, δηλαδή δεν είναι μόνο επένδυση, από εδώ και πέρα γίνεται συνεργάτης, το κάνετε μαζί του λίστα επαφών και το καλείτε, το δείχνετε πώς να παίρνετε τηλέφωνο και να καλείτε στη συνάντηση. Είτε θα είναι κανονική συνάντηση ή μπορεί
να καλέσετε στο webinar, στη παρουσίαση της κάθε Τρίτη στις 8 η ώρα. Για τα ωράρια τώρα προς το, σε αυτό το μήνα θα έχουμε 8. Από το Ιούνιο θα κοιτάξουμε μήπως να μετακινήσουμε λιγάκι πιο αργά. Να παρακολουθείτε μέσα στο chat μας. Δεν είναι δύσκολο να κάνετε εγγραφή, δείξτε το αυτό. Επίσης, το συνεργάτη πάντα βοηθάμε. Το παίρνουμε το άνθρωπό του, εξηγούμε, κάνουμε παρουσίαση, εξηγούμε, απαντάμε στις ερωτήσεις, στις αντιρρήσεις, σε όλα αυτά και το κάνουμε εγγραφή, δείχνουμε πώς γίνεται να κάνουμε εγγραφή. Προπονηθείτε με τις συγγενείς, ξεκινήστε να κάνετε παρουσίαση στην οικογένειά σας, στους φίλους και στους γνωστούς σας. Παρόλο που είναι συγγενείς, μπορεί και να μην συμφωνήσουν να γίνουν επενδυτές, να μην σας πειράζει αυτό, εσείς να κάνετε προπόνηση στις συγγενείς και να το ζητήσετε απλά να ακούσουμε μια παρουσίαση από εσάς και να σας διορθώνουν σε κάποια σε τα λάθη που το λέτε ή να σας πούνε πώς θα ήταν πιο ωραία να το πείτε, να τους ρωτήσετε τη γνώμη, έτσι. Στο τρίτο βήμα, που τι πρέπει να ξέρει να κάνει sponsors και πρέπει να κάνει, όχι μόνο ξέρει να κάνει, προγραμματισμός χρόνου. Πρέπει να συνηθίσετε και να κάνετε προγραμματισμός χρόνου. Συνήθως γίνεται αυτό προς το τέλος της εβδομάδας για την επόμενη εβδομάδα. Και πάντα να αφήνετε χρόνο και ελεύθερο χρόνο για την οικογένειά σας. Να αφήνετε χρόνο για άλλη εργασία, αν πάτε εσείς κάπου να δουλέψετε στην εργασία. Και ώρες που θα κάνετε τηλεφωνήματα στα καινούργια άτομα που έχετε στη λίστα επαφών σας και χρόνο που να κάνετε προσκλήσεις σε άτομα από τους συνεργάτες σας. Να εργάζεστε συστηματικά. Όσο πιο συστηματικά κάνετε, αν κάνετε κάθε μέρα, τόσο πιο γρήγορα αποκτάτε εμπειρία. Είναι πολύ βασικό, γιατί αν αφήνουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα, δηλαδή κάνουμε, δουλεύουμε, δουλεύουμε, μετά αφήνουμε για 2 εβδομάδες και μετά ξεκινάμε πάλι σαν από την αρχή, από το μηδέν. Αν αφήσατε μία φορά που πήγατε διακοπές, δεν πειράζει, αλλά οι υπόλοιπες φορές προσπαθείτε να κάνετε συστηματικά. Για να προχωράτε μπροστά. Στο τέταρτο βήμα που πρέπει να ξέρει να κάνει κάθε sponsors, πρέπει να μάθει να κάνει πρόσκληση, γιατί είναι σημαντικό και να ξέρει σημαντικότητα της πρώτης επαφής. Εντάξει, τι σημαντικότητα έχουμε της πρώτης επαφής είναι το πρώτο είναι δημιουργείς τη φυτική εντύπωση. Όταν καλείτες σε κάποιον το τηλέφωνο, πρέπει να δημιουργήσουμε μια ζεστασιά με τον άνθρωπο που μιλάει, για να θέλει να επικοινωνήσει μαζί σας. Και πώς το κάνουμε αυτό? Με το ίντερνετ λίγο αργεί. Η κλίση είναι μια αρχή. Δημιουργήστε ένα πρόχειρο σενάριο. Ναι, και να κοιτάτε καμιά φορά στο σενάριο, στην αρχή, τουλάχιστον, για να κάνετε σωστά την πρόσκληση. Υποστηρίξτε τη συνομιλία. Ναι, να προσπαθείτε να βρείτε ενδιαφέροντα του συνομιλητή σας. Ναι, βλέπετε εδώ. Εσείς τον δίνετε πράσινο και αυτό σας δίνει πράσινο φως. Αναφέρεστε με σαφήνεια το όνομά σας όταν ξεκινάτε. Να μιλάτε πρώτα, λέτε το όνομά σας.
να λέτε για ποιο πράγμα το παίρνετε και ρωτήστε τη γνώμη τους. Ναι. Περισσότερα να ακούτε. Απλά ρωτάμε και ακούμε. Χαμογελάτε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ευθετική ενέργεια μεταδίνεται. Και αυτό είναι πολύ βασικό. Γιατί η φωνή μας αλλάζει όταν έχουμε ένα χαμόγελο. Η απάντηση όχι δεν είναι το τέλος της συνομιλίας. Μπορείτε να ξαναπάρετε σε κάποιο χρονικό διάστημα σε αυτόν το άτομο. Το πρώτο και το δεύτερο, μπορείτε να ρωτήσετε αν επιθυμεί να τον στείλετε πληροφορίες για την εταιρεία. Βάλτε τον εαυτό σας στη θέση του. Να σκεφτείτε πώς θα είχατε αντιδράσει εσείς. Γι' αυτό πολύ σημαντικό να σημειώνουμε διαφορετικά στοιχεία για τον άνθρωπο. Και πώς να το κάνουμε αυτή τη στοιχεία, ρωτώντας. Ρωτάμε διάφορα πράγματα και συνήθως άνθρωποι πολύ εύκολα λένε για τον εαυτό τους. Τους αρέσει να λένε για τον εαυτό τους. Ο συνομιλητής δεν ενδιαφέρεται για την επιτυχία σας, ενδιαφέρεται για να κερδίσει. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, πείτε τον ευχαριστώ. Και αυτά είναι πολύ βασικά πράγματα. Πιστεύω ότι καταλάβατε. Προχωράμε. Δημιουργήστε άνετη ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, έναν ρυθμό, ένα λεξιλόγιο, ένα στυλ. Αυτό έρχεται σιγά με το καιρό. Θα φτάσετε και αν θα κάνετε συστηματικά. Ακούτε το άτομο μέχρι το τέλος, μην το διακόπτετε, γιατί δεν αρέσει στους άνθρωπους όταν τους διακόπτουν. Ο καθένας θέλει, αγαπάει όταν τον ακούνε. Δεν απαιτούν σε όλες τις συζητήσεις, ναι. Και βέβαια θα βρείτε ανθρώπους που θα σας συμφωνήσουν μαζί σας, που να θέλουν να επενδύσουν ή να θέλουν να μάθουν για την εταιρεία. Ή κάποιοι όμως να μπορεί να αρνηθούν κατευθείαν. Μου έχει τύχει καμία φορά ο άνθρωπος, λέει ότι, δηλαδή από την πρώτη συζήτηση, λέει όχι, δεν τον ενδιαφέρει. Κάποιοι λένε πιο μετά όχι. Ναι, όχι από την πρώτη συζήτηση. Θέσεις στη συνομιλητή ανοιχτές ερωτήσεις. Το λέμε ότι περισσότερα να μιλάμε τους ανθρώπους με ερωτήσεις για να το μάθουμε για αυτόν κάποια πράγματα, χαρακτηριστικά κλπ. Γι' αυτό κάνουμε καλό να σημειώνουμε και κάποιες ερωτήσεις που να το κάνουμε και ανοιχτές είναι απλά είναι διαφορετικές ερωτήσεις που ο άνθρωπος θα απαντήσει απλά μιλώντας. Αυτές οι ερωτήσεις βοηθάνε περισσότερα να μάθουμε για το άνθρωπο, περισσότερες πληροφορίες να πάρετε και επίσης σας δίνουν χρόνο για να σκεφτείτε τι θα το πείτε στο άνθρωπο, τι τον ταιριάζει περισσότερο. Επίσης, να χρησιμοποιήσετε διερευνητικές ερωτήσεις. Από τη λέξη καταλαβαίνετε ότι διερευνούν, ερωτήσεις που διερευνούν, που να βοηθάνε να καταλάβουν στο βάθος και το άνθρωπο. Μπορείτε είστε προσωπικά διερευνητικές, ναι, τα ό,τι είπες, και μπορείτε και επίσης για την εταιρεία. Αυτό πάλι είναι εύκολες ερωτήσεις, περίπου για την εταιρεία να σας πω. Το καταλάβατε ότι οι Universe μας μετακινούνται στις ράγκες, στην αέρα. Δηλαδή, το διερευνούμε αν το καταλάβει, κατάλαβε, κατανόησε ο άνθρωπος. Ερωτήσεις που κλείνει τη συζήτηση. Αυτά πάντα έχουμε για το επόμενο ραντεβού, το τελευταίο. Πάντα κλείνουμε συζήτηση με το επόμενο ραντεβού. Επίσης, ρωτάμε αν τον αρέσει η εταιρεία. Εντάξει, αυτό ρωτάμε και νωρίτερα. Προτείνουμε, ρωτάτε να τον βοηθήσετε να κάνετε εγγραφή, να τον βάλετε μέσα στο chat, ναι, που έχουμε, είπα, στο Viber, στο Skype και στο Messenger. Τρία chat έχουμε ελληνική γλώσσα.
Αυτά είναι. Το τελευταίο είναι που κάνουμε, κλείνουμε ραντεβού για επόμενη συνάντηση. Πάντα τελειώνουμε η συζήτηση με το κλείσιμο επόμενο ραντεβού. Το βασικό σημείο, ακούτε προσεκτικά το άτομο τι λέει. Σημειώνετε αυτά που λέει. Προετοιμαστείτε εσείς, αλλά μην διαβάζετε από το χαρτί. Δηλαδή, πρέπει στο χαρτί να έχετε απλά ένα σενάριο, όχι κείμενο, ότι να το λέτε όλο το κείμενο. Απλά κάνουμε κάποια πράγματα, κάνετε ένα σενάριο για να θυμόσαστε τι πρέπει να το πείτε, έτσι, σαν ένα πλάνο. Και γι' αυτό απλά κοιτάμε στο χαρτί, βλέπουμε σαν πλάνο, αλλά δεν να κάνουμε κείμενα και να διαβάζουμε. Θα ακούσετε πάρα πολύ άσχημα, δεν, σαν ρομπότ. Στο πέμπτο βήμα, ο κάθε σπόνσορας πρέπει να ξέρει να κάνει παρουσίαση, γιατί η αυτοπεποίθησή σας το κλειδί της επιτυχίας σας. Όταν ξέρουμε να κάνουμε παρουσίαση, όταν ξέρουμε να απαντήσουμε στις ερωτήσεις, ξέρουμε πολλά πράγματα για την εταιρεία. Ο Κροατής μας ακούει και πιστεύει περισσότερα. Πρέπει να είμαστε επαγγελματίες. Προετοιμάστε το υλικό εκ των προτέρων. Δείξτε αυτοπεποίθηση, δείξτε ότι είστε επαγγελματίες. Μπορείτε να ετοιμάσετε μέσα στο λάπτοπ δικό σας ή τάμπλετ, site που έχουμε site με ελληνική γλώσσα που μπορείτε να κάνετε παρουσίαση. Έχουμε εμείς φυλάδια, έχουμε προσπέκτους, μόνο προσπέκτους με ελληνική, συγγνώμη, με αγγλικά και ρώσικα, αλλά φυλάδια έχουμε στα ελληνικά. Πρέπει να έχουμε κάρτες της εταιρείας, είπα, ονομαστικές, έτσι. Και αν δεν ξέρετε ακόμα να κάνετε παρουσίαση, απλά στέλνετε στο webinar το Μάτιο, τη Τρίτη. Διατηρείτε το στυλ που σας προτείνει η εταιρεία. Να έχουμε δυνατότητα να εκτυπώνουμε στυλούς, ημερολόγια, κάρτες, τσάντες, μπλοκάκια και άλλα πράγματα της εταιρείας, με λογότυπο της εταιρείας. Η διάρκεια της παρουσίασης, η μικρή παρουσίαση έχουμε 15 λεπτά και μεγάλη παρουσίαση μπορεί να φτάσει μέχρι 45 λεπτά. Παραπάνω δεν σας συνιστώ, ούτε 45 για την αρχή είναι πολύ, γιατί ο άνθρωπος που θα σας ακούει τα περισσότερα από μισά θα το ξεχάσει στο πρώτο δίωρο. Γι' αυτό μην το φορτώνετε με πάρα πολλές πληροφορίες. Είναι λίγα και καλά. Με αυτές τις πληροφορίες για το περιβάλλον το καλεσμένο, για το καλεσμένο σας και για τα όνειρά του. Ναι, και το σημειώνουμε αυτά όλα, ή όπως το είπα, να βρείτε το δικό σας όνειρο, πρέπει να βρείτε και το όνειρο συνομιλητή και να βοηθήσετε με τα λόγια σας να το φτάσει ο άνθρωπος στη πραγματοποίηση του όνειρό του. Έτσι. Να το δείξετε ότι εσείς, δηλαδή ότι αυτός με τη βοήθεια της εταιρείας μας μπορεί να πραγματοποιήσει το όνειρό του. Η εξωτερική εμφάνιση σας επηρεάζει την προσοχή των ακροατών. Όταν πάτε για συνάντηση, είτε μικρή ή μεγάλη, προσπαθείτε να μην φοράτε κάτι τυπητά πράγματα, δηλαδή πολύ αυτό, ή όπως εδώ βλέπετε φανελάκι με σορτσάκι, όπως πάτε για μπάνιο, να μην το δίνεστε έτσι όταν πάτε να κάνετε
συνάντηση, γιατί ο άνθρωπος συνέχεια να κοιτάει σε αυτό που φοράτε, να σκέφτεται για εσάς και δεν θα ακούει παρουσίαση και δεν σας παίρνει σοβαρά. Κάντε σενάριο επαγγελματικής συνάντησης, όπως κάνουμε σενάριο και πλάνο τηλεφωνικής πρόσκλησης. Προσκαλούμε το άτομο έτσι και κάνουμε σενάριο και για την παρουσίαση. Ξέρετε, μέσα στο back office μας έχουμε slide για την παρουσίαση. Έχουμε landing που βοηθάνε πάλι να κάνουμε παρουσίαση, και έχουμε ωραίο site που έχει πει σε ελληνική γλώσσα. Και από αυτό μπορούμε να κάνουμε ένα πλάνο. Κάντε σύγκριση τα μεταφορικά μας οχήματα με άλλο είδος μεταφοράς. Έχουμε αυτά τα slide, έχουμε slide για σύγκριση. Εδώ το τελευταίο που είναι πράσινο βλέπετε είδος μεταφοράς Skyway και σε τι κερδίζει Skyway. Σε οικολογία, οικονομία, ταχύτητα και οικονομικό. Έτσι, οικονομικό για προς το κράτο που θα φτιάξει αυτή την τεχνολογία για να φτιαχτεί και για το κάθε πολίτη που να χρησιμοποιήσει αυτό το είδος μεταφοράς. Επίσης, μπορούμε να κάνουμε σύγκριση σαν δικτυακή εταιρεία, αν μάθετε ότι ο άνθρωπος έχει ασχοληθεί με δικτυακό μάρκετινγκ, αν και δουλεύει στην δικτυακή εταιρεία, τότε είναι πάρα πολύ καλά να το κάνουμε σύγκριση. Και να σας πω μία σημαντική σύγκριση, ότι κάτι εταιρεία που δεν θα δουλέψετε, θα είστε απλά πολίτες της εταιρείας. Ναι. Πολλά εσείς προϊόν της εταιρείας παίρνετε χρήματα. Πολλά η ομάδα σας προϊόν της εταιρείας παίρνει χρήματα. Στην εταιρεία Skyway, Skyward Community, είστε ιδιοκτήτης της εταιρείας, γιατί εσείς έχετε μερίδια της εταιρείας που ανήκουν σε εσάς και θα ανήκουν στα παιδιά σας και στα εγγόνια σας. Κάντε ερωτήσεις με απάντηση ναι. Τι σημαίνει αυτό? Το κάνουμε ερωτήσεις που στο 95% που ο άνθρωπος να απαντήσει ναι. Όταν απαντάει ο άνθρωπος τουλάχιστον 7 φορές ναι, έρχεται πιο κοντά σε εσάς, συμφωνεί περισσότερα με εσάς και θα συμφωνήσει βέβαια να κάνει και εγγραφή και τα υπόλοιπα. Επίσης, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τεχνική του Βιαμίν Φραγκλίνο. Τι σημαίνει αυτή η τεχνική? Βλέπετε εδώ μία ζυγαριά και δύο φύλλα χαρτί, ένα με το μείον και το άλλο με το συν. Δηλαδή, δίνουμε στο άνθρωπο, αν κάνετε συνάντηση κανονική, ένα χαρτί που να γράψει τα μειονέκτημα της εταιρείας και εσείς να γράφετε στο άλλο χαρτί πλεονέκτημα της εταιρείας. Αν είστε μέσω ίντερνετ επικοινωνίτη, το ίδιο μπορείτε στο chat που επικοινωνείτε να γράφετε και το στέλνετε μετά ταυτόχρονα όταν θα είστε και οι δύο έτοιμοι. Το βασικότερο σε αυτή τη τεχνική, ότι εσείς πρέπει να ξέρετε να γράφετε, να είστε έτοιμος, να γράφετε τουλάχιστον 15 πλεονέκτημα, γιατί αυτός δεν θα γράφει πάνω από 4 μειονέκτημα, 4-5, ναι, παραπάνω δεν νομίζω να γράψει, να φαίνεται το δικό σας πολύ πιο
να σου πω, τη ζυγαριά να πάει προς εσάς πολύ απότομα, έτσι. Να μην είναι δύο παράγραφος πιο παραπάνω, να είναι δύο-τρεις φορές περισσότερα. Με τότε ο άνθρωπος σκέφτεται ότι, εντάξει, τα μειονέκτημα είναι τόσα λίγα, γιατί τόσα πολλά που είναι τα καλά, τα πλεονέκτημα. Και αυτό πάλι και ένας τρόπος που θα βοηθήσει να κάνει απόφαση στο άνθρωπο. Επίσης, αυτά όταν γίνεται μειονέκτημα που γράφει, αυτά είναι αντιρρήσεις του που μπορείτε να το μελήσετε για κάθε αυτή αντίρρηση. Τονίστε τα πλεονεκτήματα και προοπτικές της επενδύσης στο έργο μας. Δηλαδή, προοπτικές αυτές που βλέπετε εσείς. Το πώς το βλέπετε εσείς την εταιρεία, ναι, και αυτό πάρα πολύ ωραίο, ναι, από τι θα προοπτική θα έχει, πώς το βλέπετε εσείς. Πάντα να έχετε θετικά συναισθήματα και ενέργεια. Όλοι οι άνθρωποι αγαπούν ήλιο και ζεστασιά και επίσης αγαπούν ανθρώπους που τους καταλαβαίνουν, που τους υποστηρίζουν και τους βοηθάνε στη συνεργασία. Όλοι τραβιούνταν σας τέτοιους ανθρώπους. Η τεχνολογία απολύσεων είναι μια καλύτερη μεταφορά, αλλά αν δεν ξέρετε να οδηγήσετε, να χρησιμοποιήσετε, δεν θα σας πάει πουθενά. Και βλέπετε εδώ ένα αυτοκίνητο με το όνομα duplication, δηλαδή με το σύστημα επανάληψης. Με το σύστημα επανάληψης, όταν ξέρουμε να κάνουμε αυτό το σύστημα επανάληψης, το μεταφορικό μας που λέγεται δικτυακό marketing να σας πάει πολύ μακριά και πολύ γρήγορα. Αν δεν θα το ξέρετε, βέβαια, δεν θα μπορείτε να πάτε πουθενά. Δηλαδή και σε κάθε οτιδήποτε δουλειά που θα κάνετε, πάντα πρέπει να μάθετε κάποια πράγματα. Τα χρήματα θα αρχίζουν να έρχονται σε εσάς όταν αρχίζει να αυξάνεται η πιστοσύνη των πελατών προς εσάς. Ναι, πρώτα εργαζόμαστε, φτιάχνουμε τη βάση για το business μας και μετά να απολαμβάνετε από τα χρήματα που θα έρχονται από αυτά που έχετε χτίσει. Στηρίξτε τις επαφές σας, στείλτε στον συνεργάτη χρήσιμες πληροφορίες και συμβολές με τη βάση της ανάγκης και ενδιαφέροντά του. Γι' αυτό είναι πολύ βασικά, που σας είχα πει, να στη λίστα επαφών, να σημειώνουμε προσωπικά στοιχεία για το κάθε άνθρωπο που μιλάμε. Διατηρείτε πάντα ανοιχτές τις γραμμές επικοινωνίας ή ένας ευχαριστημένος συνεργάτης θα σας φέρει νέους πελάτες. Η στρατηγική και τακτική σας για τα επόμενα βήματα θα σας ξεχωρίσουν από άλλους πολιτές δικτυωτές. Όταν θα ξέρετε να κάνετε, το είπαμε, στόχο, σωστό, να κάνετε λίστα επαφών, να κάνετε πρόγραμμα και να επαναλαμβάνετε αυτά τα βήματα καθημερινά, όπως δείχνει εδώ βελάκι, θα ανεβαίνετε συνέχεια πάνω. Και έτσι εσείς να ξεχωρίζετε, ξέρετε, από τους άλλους ανθρώπους που μία κάνουν δουλειά, μία δεν το κάνουν και οι περισσότεροι άνθρωποι θα τραβηχτούν σε εσάς. Γιατί, ξέρετε, οι περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν, δεν είναι τόσο προϊόν, δεν είναι τόσο εταιρεία, όσο άνθρωπο με όποιον θα συνεργάζονται. Πάνω για το άνθρωπο. Και μην αφήνετε το πελάτη να κρυώσει. Όταν κάνετε την πρώτη επικοινωνία, θα κάνετε δεύτερη επικοινωνία στην πρώτη μέρα μαζί του και εγγραφή και όλα λοιπά, θα έχετε 70% επιτυχία. Αν θα κάνετε σε τέταρτη μέρα, θα πάει 23%. Και αν θα περάσει 10 ημέρες και μετά να σκεφτείς, να αποφασίσετε να κάνετε εγγραφή, θα είναι το μόνο 7%, δηλαδή θα έχει κρυώσει και δύσκολο πάλι να επανέλθετε. Γι' αυτό, γιατί να κάνετε εργασία
για 7% που μπορείτε να κάνετε για 70%. Γι' αυτό η δεύτερη επαφή έχει επιτυχία 90%. Μην αφήνετε το άνθρωπό σας, το πελάτη σας να ακριώσει. Επικοινωνήστε μαζί του κατευθείαν μετά την παρουσίαση. Και το έβδομο βήμα, το σπόνσορα, η γνώση σας, εμφανίστε στα επιχειρηματά σας. Στο site έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες για την εταιρεία. Έχουμε επίσης κανάλια στο YouTube, έχουμε Facebook, έχουμε σε άλλα, άλλες σελίδες από την εταιρεία που μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες. Επίσης, πρέπει να ξέρετε να κάνετε απαντήσεις σε πιο κοινές αντιρρήσεις. Να σας πω τώρα μερικές. Πρώτη, αυτό είναι ένα τρίγωνο, μία πυραμίδα. Πυραμίδα. Στη ζωή μας είναι όλα σε σχήματος πυραμίδας. Δηλαδή και ο κράτος είναι πρωθυπουργός απάνω και δεύτερη σειρά είναι άλλη πολιτική και αυτό. Και κάτω-κάτω είναι απλός λαός. Ναι, όλα στο σύστημα πυραμίδας. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο, αν εννοούμε πυραμίδα δικτυακή, απλή πυραμίδα, ότι εκεί εννοείται, αν διαβάζουμε στο Google τι σημαίνει πυραμίδα δικτυακή, θα γράφει ότι όταν από κάτω ανεβαίνουν λεφτά προς το πάνω, δηλαδή κάτω άνθρωποι που μπαίνουν και πληρώνονται πάλι πάνω άνθρωποι και αυτά τα λεφτά συνέχεια μετακινούνταν. Δεν έχει κάποιο προϊόν, δεν έχει κάποιο, δεν δημιουργείται κάτι, δεν γίνεται κάτι. Αυτό είναι μια πυραμίδα. Στην εταιρεία μας έχουμε προϊόν. Εμείς φτιάχνουμε νέο είδος μεταφοράς. Και αυτό δεν έχει σχέση με τις πυραμίδες που φοβούνταν όλοι οι άνθρωποι. Επίσης, ο άνθρωπος μπορεί να σας πει ότι δεν έχει χρήματα. Λέμε, γι' αυτό και δεν έχεις χρήματα και δεν θα έχεις. Γιατί δεν ψάχνεις ευκαιρίες. Τώρα σου ήρθε μία ευκαιρία και αν τις αφήσεις, δεν θα έχεις και μετά στο μέλλον χρήματα. Επόμενη αντίρρηση εδώ που είναι η γυναίκα, λέει η γυναίκα μου δεν το θέλει. Πάλι απάντησε. Κάλεσε, έλα μαζί με τη γυναίκα στην παρουσίαση και μετά μιλάμε. Δηλαδή, για όλες τις αντιρρήσεις υπάρχουν απαντήσεις. Μη φοβάστε τις αντιρρήσεις, γιατί η αντίρρηση σε κάθε άτομο έχει το ενδιαφέρον για την επιχείρηση. Και πώς πρέπει να χτίζουμε την ομάδα μας. Βάφος εναντί πλάτος ή γιατί οι άνθρωποι αποτυχάνουν. Γιατί οι άνθρωποι δεν καταφέρουν στο δικτυακό μάρκετινγκ και το λένε μετά ότι δεν δουλεύει αυτό το σύστημα. Δεν μπορείς να βγάζεις και χρήματα. Γιατί όπως βλέπετε στην εικόνα δεξιά, γράφουν όλους οι ανθρώπους στην πρώτη γραμμή, βρίσκουν δηλαδή μόνο οι επενδυτές, δεν αναπτύσσουν το δίκτυο, δεν φτιάχνουν δίκτυο. Και όταν θα τελειώσουν να κάνουν πληρωμές αυτοί οι άνθρωποι, δεν θα έχει εισόδημα. Το σωστό πρέπει στους ανθρώπους να βοηθάμε, όπως βλέπετε αριστερά εικόνα, βλέπετε να βοηθάμε μέχρι και τρίτη γραμμή, μπορείτε και παραπάνω, στο βάφος, να το αποκτήσει ο καθένας, τους συνεργάτες, να αποκτήσει ο καθένας εισόδημα και δίκτυο. Έτσι, τότε θα έχουμε επιτυχία, να έχουμε και τέτοιες γραμμές. 5-10 τέτοιες επιτυχημένες και θα είμαστε πολύ, θα περάσουμε, θα πάμε πολύ καλά στο business. Και τώρα να πούμε τα 4 βήματα του συστήματος επανάληψης. Τι σημαίνει αυτό, είναι πώς δουλεύουμε με το κάθε άτομο με όποιον ξεκινάμε συνομιλία. Δηλαδή είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό. Στο πρώτο βήμα κάνουμε πρόσκληση για παρουσίαση. Δηλαδή, στο webinar, την Τρίτη.
Πριν την παρουσίαση, να το πείτε όμως πριν την παρουσίαση, τάδε ώρα, να σε πάρω τηλέφωνο, επειδή είναι 20 λεπτά νωρίτερα, για να μην το ξεχάσει. Και μετά να το πείτε ότι να το πάρετε τηλέφωνο και μετά από την παρουσίαση και για να απαντήσει στις ερωτήσεις. Δηλαδή, στο δεύτερο βήμα βλέπει ο άνθρωπος παρουσίαση, θα είστε και εσύ παρόν εκεί για να σας βλέπει ότι και εσείς εκεί είναι. Και στο τρίτο βήμα, απαραίτητο τηλεφώνημα, μετά από την παρουσίαση, απάντηση στις ερωτήσεις. Χρησιμοποιούμε και ερωτήσεις αυτό που σας είχα πει και διερευνητικές, αν το κατάλαβε αυτός καλά και με το απάντηση ναι και όλα αυτά το όπως έχουμε πει. Και επίσης, σε αυτό το τηλεφώνημα κάνουμε εγγραφή στο άνθρωπο και βοηθάμε να επιλέξει ένα πακέτο. Και μετά, στη συνέχεια, στο τέταρτο βήμα, κάνουμε υποστήριξη. Αν είναι επενδυτής, κάνουμε υποστήριξη απλά με πληροφορίες για εταιρεία. Αν θέλει να κάνει συνεργασία, σαν συνεργάτη βοηθάμε να φτάσει και αυτός στο επίπεδό σας. Και προχωράμε με απλά βήματα που οδηγούν στην επιτυχία. Εκείνα τα βήματα που σας έδειξα είναι αυτό το τέταρτο slide και ό,τι έχουμε πει νωρίτερα. Και συνέχεια, επαναλαμβάνοντας τα βήματα, θα φτάσουμε στην επιτυχία. Και τελειώνουμε για σήμερα. Γράψτε παρακαλώ αν έχετε ερωτήσεις μέσα στο chat. You win the world wins. Εγώ κερδίζω, όλοι κερδίζουν. Η ομάδα μου κερδίζει. Θα κερδίσω και εγώ όταν κερδίσει η ομάδα μου. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ναι. Σταματάω την εγγραφή.